Γεια σας. Είναι Κυριακή πρωί. Λέμε τώρα πρωί, είναι 11. Και μόλις ξυπνήσαμε προλίγου. Η ώρα 10, ναι. Ξυπνήσαμε 10 και 40, όχι και 11. 10 και 40, ναι. Και είχαμε χθες μια πολύ εργατική... Δήμου, με σπρώχνεις. Με σπρώχνεις, παιδί μου. Αγόρι μου, με σπρώχνεις, αγόρι μου. Ήρθε εδώ το αγόρι. Μετά που έγινε το βιντεάκι σου viral που γελάς σαν χάνος. Τι καλούλι που είναι, χαρούμενο, και του πέσε η γλώσσα. Σου πέσε η γλώσσα σου, μικρούλι. Είχες μια γλώσσα, τι την έκανες. Καλούλι. Γελάς κι εσύ, καλούλι, γελάς. Είναι πράγματα αυτά, να μην γελάς, καλούλι. Καλούλι. Το καλούλι. Είναι το καλούλι. Πού είναι η γλώσσα του καλούλι, πού είναι. Γελάει το καλούλι, γελάει. Πολύ καλό σκυλί, γελάει. Μπράβο, καλούλι. Σαχάνος. Το έχει δει πολύ. Το έχει δει πολύ καλλιτέχνη το συγκεκριμένο. Λοιπόν, είχαμε μια μέρα χθες που κάναμε πολλές δουλειές. Δεν ξέρω αν φαίνεται, γιατί είμαι πολύ άσπρη. Γιατί έχω κουδασίματα εδώ. Τι κάναμε χθες. Κάναμε πάρα πολλές δουλειές. Καταρχάς, κοιτάξτε, στηρίξαμε το τραπέζι μας ώστε να μην κουνιέται. Τώρα προσπαθώ να το κουνήσω και κουνιέται λίγο. Πριν κουνιότανε πολύ. Σας βάλω φωτογραφία, σας δείξω, γιατί χθες το πρωί ξυπνήσαμε από τις 7.30, Σάββατο, και ξυπνήσαμε από τις 7.30, εδώ που κάτουν το σκύλι. Ξυπνήσαμε από τις 7.30 γιατί περιμέναμε μια παράδοση παραγγελίας από ένα κατάστημα που είχαμε αγοράσει. Δύο πόδια έξτρα υποστήριξης για το τραπεζί. Αγοράσαμε ένα τραπανάκι, τράπανο το λέτε, τώρα σας το δείξω. Έχω και τράπανο τώρα. Πω, ποιος με πιάνει. Ναι, αγοράσαμε αυτό το τράπανο, ναι. Ναι, γιατί μια ζωή έλεγα ότι το μόνο πράγμα που δεν ξέρω να κάνω είναι να χρησιμοποιώ το τράπανο. Θα μάθω. Ναι, αγοράσαμε το τράπανο, είδαμε και πάθαμε να μάθουμε πώς βάζει τη μύτη του, τα καταφέραμε. Εντάξει, τώρα έχω πάρει το μικρό. Η μπαταρία του φορτίζει. Easy drill, λέει 18V 38. Το οποίο κυρίως το πήρα για να βιδώνω και να ξεβιδώνω βίδες. Αλλά μου είπε ο φίλος μου ο πρόδρομος ότι μπορείς να αγοράσεις και έξτρα ανταλλακτικά που να ανοίγεις τρύπες μέσα σε τείχους, να βάζεις μέσα εκείνο το. Και τα πλαστικά, δεν ξέρω πώς τα λένε. Και να βιδώνεις ακόμη και σε επιφάνειες που δεν είναι να βιδώνουν. Και παραγγείλαμε και δύο έξτρα πόδια για το τραπέζι, γιατί αυτό το γραφείο. Είχε και άλλα πράγματα πάνω, τα οποία κατά καιρούς έβγαζα. Και δεν το σκέφτηκα ότι άμα βγάζεις πράγματα με τα μωρή ισορροπία του γραφείου, να μην είναι η ίδια. Και είπα στον ξαδελφό μου που έχει το εργοστάσιο που κατασκευάζουν το γραφείο, του λέω κάτι λείπει. Μου λέει δεν θυμάμαι αυτό το μοντέλο, μου λέει, να είχε κάτι άλλο. Του λέω, μα είχε να βάζει τα πόδια σου, και εγώ το έβγαλα γιατί ήθελα να βάλω από κάτω ένα σκαμπό, να τα βάζω ψηλά. Μου λέει δεν είχε, το ψάξε, μου λέει δεν είχε. Και μετά λέω, πρέπει να βρω λύση μόνη μου. Οπότε θα σας δείξω τώρα τη φωτογραφία. Έχουμε βιδώσει δύο έξτρα πόδια και είμαστε πιο σταθεροί. Εδώ βλέπετε το αριστερό πόδι, αυτό που έχω βάλει στην αριστερή πλευρά, και εδώ βλέπετε το πόδι δεξιά πλευρά. Αλλά έπρεπε να τα φύγω όλα εδώ από το τραπέζι, να τα μετακινήσω, να καθαρίσω το τραπέζι, να πάρω εκείνα τα πόδια, τα μεταλλικά. Τα μεταλλικά, να τα προσαρμόσω. Ήτανε μισό πόντο πιο ψηλά από το τραπέζι. Να βρω τι να βάλω στα υπόλοιπα πόδια του τραπεζιού για να είμαστε κάπως ισορροπημένοι. Τώρα είμαστε αρκετά ισορροπημένοι. Ελπίζω στα βίντεο από εδώ και πέρα να μην κουνιέται, ενώ στα βίντεο που γυρίζουμε εδώ, να μην κουνιέται το τραπέζι, το γραφείο και η κάμερα. Το σκυλί έχει αποφασίσει να ζήσει κάτω από το τραπέζι. Αχθές αγοράσαμε και μία...
ηλεκτρική εντομοσκοτόστρα. Ναι. Ενώ αγοράσαμε χθες, μας την έφεραν. Είχε 2 εβδομάδες που την αγοράσαμε online. Και είναι, λέει, ένα λεπτό να το πω σωστά, με λάμπες UV και σκοτώνει τις μύγες, τα κουνούπια κτλ. Αλλά καθαρίζει και το περιβάλλον από μικρόβια. Αυτή είναι η ηλεκτρική μυγοσκοτόστρα με λάμπες UV. Και τη βάλαμε και αυτήν. Και από την ώρα που τη βάλαμε, τη φοβάται ο Λάγκυλος. Λάγκυλε, γιατί φοβάσαι τη λαμπά? Δεν σου κάνει κάτι εσύ, δεν είσαι μύγα. Τη φοβάται όμως. Την έχω βάλει ψηλά, θα δείτε, βλέπετε τώρα τη φωτογραφία. Την έχω βάλει ψηλά πάνω από το... από εκεί που είναι το... Δεν είναι κλουβί, ρε παιδί μου. Εκεί μέσα μπαίνει και τρώει και παίζει. Δεν τον έχουμε κλειδωμένο. Μερικές φορές πάει και από μόνος του. Ζητάει από μόνος του. Θέλει alone time. Λοιπόν. Θα βγάλεις τους θησαυρούς έξω από το κλουβί. Όχι, θησαυροί έξω από το κλουβί, είπα. Μέσα στο κλουβί είναι θησαυροί. Το κλουβί το έχεις για τους θησαυρούς, αγαπητέ. Πάρε το θησαυρό σου στο κλουβί. Τώρα. Μη μου κάνεις εμένα τον αδιαφορό. Θες να βρεις τα πόδια μου. Έλεος, δεν θέλω δώρο εγώ κοκκαλών. Είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ. Το κάναμε εκείνο. Και μετά κατάφερα επιτέλους να συναρμολογήσω όρθα τη μηχανή που κουρεύω τα αγριοχορτά. Εδώ βλέπετε το κεφάλι της χορτοκοπτικής μηχανής. Δεν το κατάφερα μόνη μου. Πήγα στο κατάστημα. Πήγα στο κατάστημα στην Κλήρου, στον Καραλουκά, που έχει μηχανήματα και τα αγόρια εκεί ήταν πολύ εξυπηρετικά και με βοηθήσαν. Αλλάξαμε εκείνο το πράγμα που βάζει τη Μυσίνα. Δεν ξέρω στα Κυπρία ελληνικά πώς θα λέτε. Σας δείχνω φωτογραφίες. Και κουρέψαμε όλα τα χορτά. Πονώ και κάτι χέρια, κάτι για τον καρπό, για τα βαριά αυτά. Και μετά αγόρασα και ένα από αυτό το πιεστικό νερού. Τα είχε όλα σε προσφορά, ήταν όλα πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλές οι τιμές τους. Πολύ χαμηλές οι τιμές. Αυτό νομίζω το πήρα 90 ευρώ, ενώ ήταν 125-130 συνήθως. Εκείνο του πιεστικού νερού 40 ευρώ νομίζω το πήρα. Και μέχρι να συναρμολογήσω το πιεστικό νερού, μέχρι να καταφέρω το βάλω, δεν το πολύ καταφέρα. Εδώ είναι η απόπειρα συναρμολόγησης του πιεστικού. Κατάλαβα όμως τι εξάρτημα χρειάζεται να αγοράσω για να μπαίνει το λάστιχο πάνω στο πιστικό νερού. Και επίσης κατάλαβα ότι αν πας με το πιστικό νερού και και προσπαθείς να πλύνεις την πόρτα, κάνεις σαν πυρογραφίες πάνω στην πόρτα. Θα σας δείξω φωτογραφία. Εδώ βλέπετε την αυλή με κουρεμένα περίπου τα αγριόχορτα. Εδώ βλέπετε την πόρτα που επιχείρησα να πλύνω και ζωγράφισα. Και εδώ βλέπετε τον επιτηρητή των εργασιών. Καταλάβαμε αυτά. Και τώρα ξυπνήσαμε το πρωί, κάνουμε τον καφέ μας. Και σκεφτόμαστε τι ωραία που θα ήταν αν είχαμε τις δυνάμεις να πάμε στα θάλασσα. Αλλά θέλουμε μια μισή ώρα να οδηγήσουμε μέχρι τη θάλασσα και μια μισή ώρα να επιστρέψουμε. Είμαστε μακριά. Σίγουρα μέσα στον Αύγουστο θα πάρω 2 εβδομάδες, τις οποίες θα έχω έτοιμα τα βίντεο από πριν. Δεν θα απαντάω κανένα email. Εντάξει, πόσα email στέλνετε, ρε παιδιά? Λίγο κράτη. Λίγο κράτη. Ντουμ, 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 έρχονται τα email. Συνέχεια, κάντε λίγο κράτη. Μία το πρωί με έπαιρνε τηλέφωνο στο κινητό, με έπαιρνε στο WhatsApp, γιατί λέει έχει ένα πρόβλημα και μόνο εγώ μπορώ να της το λύσω. Μου γράψε σε μήνυμα, δεν της απάντησα. Της έστειλε εκείνο το μήνυμα που έχω έτοιμο. Τη σύστησα μια συνάδελφο και μου λέει: νομίζω μόνο εσείς μπορείτε να μου το λύσετε. Όχι, αγάπη μου. Όχι, αγάπη μου. Ουδείς αναντικατάστατος. Υπάρχουν πολλοί καλοί ειδικοί. Δεν είναι μόνο εγώ. Και από τη στιγμή που εγώ δεν βλέπω κόσμο, δεν βλέπω κόσμο. Λοιπόν, καλή σας μέρα όπου και να είσαστε. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αρχίσει να διακοπεύετε και το χαίρομαι όσοι μπορείτε. Για όσους εργάζεστε, συνεχίζετε να εργάζεστε, καλές αντοχές και καλές δυνάμεις. Εύχομαι. Α, ήθελα και κάτι άλλο να κάνω. Και έρχεται και καύσωνες, λένε. Λοιπόν, πήγα και στο ταχυδρομείο και πήρα ένα δέμα από τη Γεωργία Κοκκινογέννη από τη Λέσβο. Κάτσε να δούμε τι είναι αυτό που μας έστειλε η Γεωργία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και λέω,
Γιατί κάνω αυτό το βίντεο, αυτό το βίντεο, όλο αυτό το κάνω. Για να ανοίξω, να πάρω το βιβλίο που μου στείλε η Γεωργία Κοκκινογέννη. Λέει «Ιστορίες φεγγαριού, διηγήματα, εκδόσεις Ιωλκός. 17 γυναικείες μορφές από την ελληνική Ήπεθρο ως το μεγαλοαστικό επίκεντρο βιώνουν τη θέση τους και τη σχέση τους με το άλλο φύλο. Μία δελεκτική και ενεξελίξη αναφορικότητα του εγώ και του εσύ στο φίλτρο της έμφυλης ταυτότητας». Ο τρόπος αυτός της κοινωνικής δόμησης διαπερνά τις εκφάνσεις σκέψης και πράξης, θέλοντας και μη, συνειδητά ή ασυνείδητα, ξυπνώντας πάθη, ένστικτα, ανταγωνισμούς και εμπνεύσεις. Η ματιά είναι γρήγορη και ανιχνευτική. Ξετρυπώνει τον πόνο και τον μετουσιώνει σε λόγο, με την ελπίδα ότι θα κινήσει και πάλι το ενδιαφέρον, θα κουμπίσει καρδιές, θα έλξει. Οι εικόνες είναι που κρατούν το βλέμμα και δίνουν υλικό για αυτογνωσία και ενδοσκόπηση. Στην αγαπημένη Θέκλα Πετρίδου, Λέσβος 2023, με εκτίμηση Γεωργία. Πραγματικά, τι ωραίο που είναι αυτό που είναι έτσι. Είναι μεγάλο εδώ που διπλώνει, εδώ και πίσω. Και πίσω, wow, δεν το έχω ξαναδεί έτσι ωραίο. Λοιπόν, η Γεωργία Κοκκινογέννη γεννήθηκε στη Λέσβο. Δεν πω την ηλικία της. Δεν θα πω την ηλικία της. Είναι κλασική φιλόλογος με ανθρωπολογικές σπουδές. Από το 1998 δημοσιεύει ανθρωπολογικές και φιλολογικές μελέτες στο επιστημονικό περιοδικό Αιωλικά Χρονικά. Υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ιστορία του φεγγαριού είναι το πρώτο της βιβλίο. Μα φαίνεται πολύ ωραίο. Στην Αριάδνη λέει. Περιεχόμενα, συναλλαγή, η αρπαγή της ασπασίας, το διαμάντι, ο υποψήφιος, η κούλα, το γλέντι, το φεγγάρι, χωρίς προστάτη, ο μη, η νύφη, διαπραγμάτευση, τόλμη και γοητεία, η σοφία, το δωμάτιο, από τη Ρωσία, ο επισκέπτης, Φραντσέσκα, Αναστασία, στο χορό. Α, θα σας διαβάσω ένα από αυτά. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία τα διηγήματα της Γεωργίας, φοβερά. Θα σας διαβάσω το διήγημα, σελίδα 37, ο μη. Ο μη. Αγέροχος, ψιλόλιγνος και ρωμαλαίος ήταν ο μη. Ο γιος μιας πολυμελούς οικογένειας που καλά έκανε τα κουμάντα της στα μέσα και τα έξω του χωριού. Μαθητής ακόμα, μετέβη στην Αθήνα για ανέλυξη. Λιμοκοντόρος πήγαινε στο χωριό με αέρα πρωτεβουσιάνικο. Τον Grand Britannia, δηλαδή το δοξοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, θα ήταν η πρώτη του δουλειά, αν δεν έμπλεκε σε περιπέτειες με τον κολλητό του που έκανε το μικροπολιτή στην καρδιά της Μεγαλούπολης. Χάλασε το ποινικό του μητρό με το τίποτα και έτσι έχασε την αξίωση να βρει κάτι καλό. Τον Grand Britannia θα ήταν η πρώτη του δουλειά αν δεν έμπλεκε σε περιπέτειες με τον κολλητό του που έκανε το μικροπολιτή στην καρδιά της Μεγαλούπολης. Χάλασε το ποινικό του μητρό με το τίποτα και έτσι έχασε την αξίωση να βρει κάτι καλό. Χτένες, χτενάκια, τσιμπιδάκια ήταν το καθημερινό του στην Αθήνα και η καρδιά του φούντωνε για την όμορφη Εβραία που βρήκε στο διάβα του, παντρεμένη. Πόθος και πάθος, αγωνία και φόβος για τη ζωή του που κινδύνευε από τον οργισμένο σύζυγο, τον έκαναν να φύγει στη Βόρεια Ελλάδα. Καπνά καλλιεργούσε η Μακεδονία και αυτό καταπιάστηκε να κάνει. 10 χρόνια ξενιτεμένος έξω από το νησί, δεν ήταν εύκολο να γυρίσει στον τόπο του όταν ξέσπασε ο πόλεμος και να μπει στο σπιτικό με τις 4 κόρες και τους 2 γιους που είχαν μείνει πίσω. Μικρό και λίγο του έπεφτε το χωριό και τα μέτρα του. Στην περίπτωση, στην πείνα, έκανε τα δύνατα δυνατά να φέρνει κάτι για μαγείρεμα. Τη δύναμή του έβαζε σε πολλές δουλειές, μα ποτέ δεν ασχολήθηκε με την αγροτιά. Εκείνος δεν ήταν γι' αυτά. Μάλλον για να έχει το πρόσταγμα στις ασχολίες των γυναικών. Στόχος του τα θηλυκά του σπιτιού. Βάρος για τον πατέρα, μπελάς για τη μάνα, ενόχληση για τον ίδιο. Έπρεπε να δουλεύουν ολιμερείς, με σκυμμένο το κεφάλι, γιατί έτσι μόνο μπορούσαν να δικαιολογούν την ύπαρξή τους. Χαμαλίκες τις αποκαλούσε, ψάχνοντας να τους βρει κι άλλες εργασίες για να αποδεικνύει ότι είναι τεμπέλες. Ο μισογύνης, αδερφός ο μεγάλος, λέω εγώ. Θα λείψω το σκοινί με σαπούνι και θα σε κρεμάσω, ξεμονάχιασε και είπε στη μικρή. Τη μεσαία την έπιασε όταν αντιμίλησε και την κορθοκοπούσε μπρος πίσω το στήθος για να μην ξαναμιλήσει. Τσιμουδιά. Εγώ
ήταν η λέξη που ξεκινούσε κάθε του λόγο, φωνή και επιβολή, εγωισμός ή ανοησία. Αυτές συνοστίζονταν κάτω από τη σκάλα όταν απομακρυνόταν και τραγουδούσαν σκασμένες στα γέλια. Εγώ είμαι εγώ, ευζωνάκι γοργό. Η μάνα σταθερή και υψωμένη φωνή αντιλόγου προκαλούσε τη λύσσα του. Λίγο έλειψε από αγανάκτηση να καταλήξει το δρόμο της ένα σούρπο μες στο πηγάδι του κάτω χωραφιού. Πρόλαβε και την άρπαξε από τα μαλλιά και τη γύρισε ο ίδιος πίσω. Γιατί δεν βάζει τις μικρές στο μεροκάματο, γιατί. Εκείνη έβγαινε στην αστροφενιά με πονεμένη την ψυχή, φύσαγε με το χνότο της τα πέντε της δάχτυλα και καταριώτα. Ζητιάνος. Έγινε οικογενειάρχης και επιχειρηματίας. Ανεπιτυχώς. Βήματα και ανοίγματα που τον οδηγούσαν σε χρέη και φιλονικίες. Φιλότιμος και ασυλλόγιστος μαζί βρέθηκε αντιμέτωπος με ψυχρούς δανειστές. Ζητούσε βοήθεια πότε από τα αδέλφια του, πότε από τη μάνα του. Έβγαινε τότε εκείνη στο φεγγάρι με ένα βόλο αλάτι στο φλιντζάνι να λιώσουν οι κατάρες της. Του άνοιγε την πόρτα τα απογεύματα στο γεροντικό της σπιτάκι και τον άφηνε δίπλα στη φωτιά να κρατάει το κεφάλι του λέγοντας «Με κυνηγούν». Ήταν όμορφο παλικάρι και παράτολμο ομή, μα δεν κατάφερε να αγαπηθεί ούτε από γυναίκα ούτε από οικογένεια, γιατί ήταν φοβερός ομή. Είσαι καταπληκτική, Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα εμείς θα σας αφήσουμε. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Α, θα κάνουμε το βίντεο της συμμετοχής για αύριο. Έλα εδώ να σε δει ο κόσμος. Έλα εδώ. Έλα εδώ να κάνεις την... να δείξεις την ύπαρξή σου που κρύβεσαι κάτω από τα θρανία. Ο Κρυφτούλης. Λάκι ο Κρυφτούλης. Πολύ καλό, μωρό. Πολύ καλό. Λοιπόν, σας καλημερίζουμε. Εάν μπορείτε να πάτε στα θάλασσα, πηγαίνετε. Αν δεν μπορείτε, μην καταπιεστείτε. Αυτό θα κάνουμε εμείς. Δεν θα καταπιεστούμε. Έχουμε εδώ το κλιματιστικό, μας ρωσίζει. Και περνάμε ωραία τη μέρα μας. Ο καθένας με ό,τι του αρέσει. Υποψιάζομαι ότι η δουλειά μου μ' αρέσει περισσότερο από να πω στη θάλασσα. Υποψιάζομαι.